Στον απόϊχο της ματέωσης του ταξιδιού του Σεργέη Λαυρόφ στο Βελιγράδι εξαιτίας των κλειστών εναέριων χώρων των γειτονικών ατοικών χωρών, το Κρεμλίνο προειδοποιεί ότι τέτοιες συμπεριφορές θα προκαλέσουν προβλήματα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας μεταβαίνει στην Τουρκία για συνομιλίες με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου αύριο, κατακεραυνώνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφασή τους να στείλουν εξελιγμένα οπλικά συστήματα στο Κίεβο. Ειρωνεύεται μάλιστα τις αμερικανικές δεσμεύσεις για χρήση των όπλων αυτών μόνο σε ουκρανικό και όχι σε ρωσικό έδαφος. Ζελένσκι вам что-то обещал, будет приниматься всерьез, тогда как на самой Украине политики, депутаты просто смеются над американцами, которые сказали, мы верим Зеленскому, он нам обещал по России не стрелять. Российская армия намагается задіяти на Донбасському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωνε την ισχυρή αντίσταση των Ουκρανικών δυνάμεων σε Χάρκοβο και σε Σεβεροντονιέτσκ, αλλά και τη ρωσική πρόθεση για κατάληψη και πλήρη έλεγχο της Ζαπορίζια. There have been a number of examples of Russia's brutality where we have had to question whether there was any military objective undergirding it or whether it was just an attempt to terrorize the population of Ukraine. Και όλα αυτά την ώρα που το τάγμα Αζόφ ανακοινώνει την παράδοση των σωρών των υπερασπιστών του Αζοφστάλ στο Κίεβο. Τα σώματα των Ουκρανών μαχητών που υπερασπίζονταν το εργοστάσιο επί εβδομάδες και έπεσαν στο μέτωπο παραδόθηκαν στις οικογένειές τους.